Είναι τα podcast της Athens Voice. Σταμάτης Κρυμιζής, ένας από τους σημαντικότερους διαστημικούς επιστήμονες. Ο μόνος που έχει μέχρι στιγμής επισκεφτεί με όργανα που έχει δημιουργήσει όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Συζητάει με τον Μάκη Προβατά για όλη του την διαδρομή από το 1962 έως το 2021, περιγράφοντας την κάθε αποστολή σε αυτή την εκπληκτική πορεία της επιτόπου εξερεύνησης των πλανητών από τον άνθρωπο. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, αλλά πιστεύετε ότι ο Σπούτνικ των Ρώσων, των Σοβιετικών, απλά επιτάχυνε πολύ τα γεγονότα? Θα έλεγα ότι ο ψυχρός πόλεμος επιτάχυνε τα γεγονότα, διότι, ξέρετε, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως όλοι γνωρίζουμε, μια ομάδα από τους Γερμανούς ρουκετατζίδες εισαγωγικά συνελήφθησαν από τον Αμερικανικό στρατό, μια άλλη ομάδα από το Σοβιετικό στρατό, οι μεν πήγαν στην Αλαμπάμα, οι δε πήγαν στο Star City στη Ρωσία, και άρχισε η κατασκευή πυράβλων για στρατιωτικούς σκοπούς. Δεν είχε κανένας υπόψη να κάνει εξερεύνηση του διαστήματος. Καλά, ο Von Braun είχε γράψει κάτι τέτοια πράγματα για την εξερεύνηση του διαστήματος, αλλά αυτό δεν ήταν ο κύριος σκοπός. Και το 1956 είχε γίνει ένα συνέδριο στο οποίο είχε λάβει μέρος και ο Van Allen, και συζητήθηκε η υπόθεση ενός τεχνητού δορυφόρου για να κάνει έρευνες για το διεθνές γεωφυσικό έτος που ήταν το 1957. Και συζητήθηκε, ας πούμε, η υπόθεση των τεχνητών δορυφόρων. Άρχισε μια προετοιμασία. Οι Αμερικανοί είχαν τη δυνατότητα να εκτοξεύσουν ένα δορυφόρο με ένα πυράβλο που είχε προετοιμάσει ο Von Braun στην Αλαμπάμα για στρατιωτικούς λόγους, στρατιωτικούς σκοπούς, και ήταν έτοιμος να γίνει μια τέτοια εκτόξευση, αλλά ο πρόεδρος Eisenhower είπε ότι δεν θέλω, νομίζω ότι το είχαμε πει αυτό, δεν θέλω το επιστημονικό πρόγραμμα για την εξερεύνηση του διαστήματος να έχει σύνδεση με την Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρέπει να είναι όλος διόλου επιστημονικό. Μάλιστα. Πρόεδρος Eisenhower. Και έδωσε την ευθύνη στο ναυτικό, αλλά όχι στο ναυτικό, το στρατιωτική μονάδα του ναυτικού, την ερευνητική μονάδα του ναυτικού, να κατασκευάσει έναν πύραυλο και ένα δορυφόρο με πυράματα τα οποία θα εκτοξεύονταν, ξέρω εγώ, στο διάστημα κλπ. Η ομάδα του ναυτικού δεν είχε σχετική πείρα για να κατασκευάσει πυράβλους, αλλά έκαναν μια προσπάθεια και το αποτέλεσμα ήταν το Vanguard, μια ρουκέτα η οποία δεν είχε και τόσο πολύ δύναμη όθησης, αλλά θα μπορούσε να εκτοξεύσει κάτι προς το διάστημα. Όταν όμως εκτοξεύθηκε το Sputnik στις 4 Οκτωβρίου του 1957, παρεπιπτόντος στην επέτειο της Μπολσεβικής Επανάστασης, της Επανάστασης του Οκτωβρίου, τότε όλοι θορυβήθηκαν στην Αμερική και το ναυτικό είπε θα εκτοξεύσουμε κι εμείς τον Νοέμβριο. Και εν πλήρη όψη όλων των τηλεοπτικών μέσων πήγαν στο Κέιπ Κανάβερα, έγινε η πυροδότηση του πυράβλου και έγινε μια τεράστια έκρηξη. Μια τεράστια αποτυχία δηλαδή. Ναι. Και έγινε, ας πούμε, περίγελος του κόσμου τότε, ας πούμε, κάναν και οι Αμερικανοί αυτό και τα λοιπά. Και ο Eisenhower πίστηκε ότι εντάξει, λέει, να χρησιμοποιήσουμε τη ρουκέτα τη στρατιωτική του Von Braun, και που λεγόταν Jupiter C. Και μέσα σε 3 μήνες
προετοιμάστηκε η ρουκέτα και ο δορυφόρος. Ο Βαν Άλεν παραπιπτόντως είχε προετοιμάσει όργανα και για το ναυτικό και εργάζονταν πίσω από το παραπέτασμα, ας πούμε, και με το στρατό και τον Βον Μπράουν για ένα μικρό δορυφόρο με όργανα για να εκτοξευθεί από τον Jupiter C. Να. Και αυτό έγινε στις 30 Ιανουαρίου του 1958, λίγους μήνες αργότερα, επιτυχώς, και αυτό ήταν ο πρώτος δορυφόρος, Explorer 1, που έδωσε ενδείξεις ότι κάτι περίεργο συνέβαινε στο διάστημα σε ύψος, ξέρω εγώ, 300-500 χιλιομέτρων. Μάλιστα. Αλλά δεν καταλάβαινε κανένας περί τίνος πρόκειται, και μετά έκαναν το Explorer 2 με άλλα όργανα και το Explorer 3, και το Explorer 2 πήγε στον κόρπο του Μεξικού. Τότε, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, συνήθως οι πύραυλοι δεν ήταν και τόσο φερέγγιοι, μπορεί να το πει κανείς. Ναι, ναι. Και ορισμένοι κρίνονταν, άλλοι χάνανε τον δρόμο τους κτλ. Οπότε πότε περνούσε και κάποιος στο διάστημα και κάνει τη δουλειά που έπρεπε να κάνει. Και με το Explorer 3, ας πούμε, μπήκε, βάλανε 2 και 2 μαζί. Και είπαν, αχ, υπάρχει τεράστια ραδιενέργεια, ακτινοβολία, συγγνώμη, στο διάστημα. Και μάλιστα ένας από τους συνεργάτες του Βαν Άλεν είχε γράψει ένα σημείωμα και λέει, το διάστημα είναι ραδιενεργό. Τώρα ακόμη και σε μένα μοιάζει αστείο αυτό. Να πω κάτι για να κλείσουμε αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησης. Άρα, και επειδή οι ακροατές πολλοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το ξέρουν, να πούμε ότι ο Βον Μπράουν ήταν ένας τεράστιος επιστήμονας, Γερμανός, που ήταν μετήχη τηλερική Γερμανία, μηχανικός, μετήχη τηλερική Γερμανία, και απλώς όταν επικράτησαν οι συμμαχικές δυνάμεις, όπως είπατε πριν, κάποιοι από τους επιστήμονες, τους Γερμανούς που χρησιμοποιούσε η ναζιστική Γερμανία, πήγανε, παραδόθηκαν ή συνελήφθησαν κιόλας κάποιοι από τους Αμερικάνους, κάποιοι παραδόθηκαν ή συνελήφθησαν από τους Σοβιετικούς. Και υπήρχε λοιπόν, αυτό θέλω να κλείσω, από ό,τι αποδείχθηκε η τεράστια συγκυρία, το turning point, ας πούμε, το σημείο καμπής, ότι ο Βον Μπράουν, ο σημαντικότερος όλων μακράν, παραδόθηκε στους Αμερικανούς. Και ποια οι Αμερικάνοι μπορούσαν να τον χρησιμοποίησαν. Μια ερώτηση υποθετική βέβαια, αλλά ίσως να υπάρχει και απάντηση. What if, εάν επομένως ο Βον Μπράουν είχε συλληφθεί από τους Σοβιετικούς ή αποφάσιζε να παραδοθεί στους Σοβιετικούς και όχι στους Αμερικανούς, θα είχε μια άλλη, τουλάχιστον στα πρώτα αρκετά χρόνια, μια άλλη, πώς να πω, πορεία, το διαστημικό πρόγραμμα των δύο υπερδυνάμεων, της Ηνωμένων Πολιτείων και Σοβιετικής Ένωσης. Πιθανόν, αλλά και οι άνθρωποι που συνελήφθησαν από τους Σοβιετικούς προφανώς ήταν ικανότατοι και βοήθησαν να κάνουν το ρουκέτα το οποίο εκτόξευσε το Σπούτνικ, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, αλλά και υπήρχε και προϊστορία για πυραυλική επιστήμη στην Αμερική. Ο πρώτος πυραύλος στην πραγματικότητα στον κόσμο που έφτασε σε κάποιο ύψος, έγινε από τον Robert Goddard, προπολεμικά.
και έδωσε μια όθηση προς την έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση. Απλώς δεν επιδιώχθηκε, διότι, όπως ξέρετε, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Αμερική είχε σχεδόν αφοπλιστεί, ας πούμε, και δεν κυνηγούσε τους εξοπλισμούς. Αυτό ήταν, λένε, εκ των υστέρων, το μεγάλο τους λάθος, και μέχρι να γίνει το Pearl Harbor, που ξύπνησε η Αμερική και κατάλαβε ότι πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, αλλά το γεγονός είναι ότι θα αργούσε πολύ περισσότερο η εκτόξευση αμερικανικών δορυφόρων, εάν δεν ήταν ο Von Braun. Αυτό που είπατε είναι σωστό. 9 πλανήτες. 9 διαστημικά ταξίδια με τον Σταμάτη Κρυμιζή. Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά. Με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.